2500 π.Χ. Μια μικρή νεολιθική κοινότητα δημιουργεί ένα χωριό στο Σκάρα Μπρέ με πέτρινα σπίτια και πέτρινα εσωτερικά στοιχεία. 2500 π.Χ. δημιουργείται αυτή η μεγαλυθική κατασκευή στο Stonehenge. 2200 π.Χ. κατασκευάζεται ένα μεγάλο δαχτυλίδι από πέτρες στο Avebury. 2000 π.Χ. φτάνει στη Βρετανία μια φυλή που μετακινείται στην Ευρώπη και φέρνει άλογα, αλκοόλ και μπρούτζο. 310 π.Χ. ένας Έλληνας εξερευνητής, ο Πιθέας ο Μασαλιώτης, ταξιδεύει με το πλοίο του βορειοδυτικά της Βρετανίας και ανακαλύπτει ένα νησί που το ονομάζει Θούλη και ίσως να ήταν η Ισλανδία. 300 π.Χ. Κέλτες περνούν το κανάλι της Μάχης και εγκαθίστανται μόνιμα στη Βρετανία, αποτελώντας σύντομα το βασικό πληθυσμό του νησιού. 55 π.Χ. Ο Ιούλιος Κέσαρ κάνει την πρώτη από τις δύο εισβολές του στην Κελτική Βρετανία. 54 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρ κάνει τη δεύτερη εισβολή στη Βρετανία. 43 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας Κλάβδιος εισβάλλει στη Βρετανία και εγκαθιστά ισχυρό στρατό. Δημιουργείται ένας ναός με το άγαλμα του Κλάβδιου ως Θεού. 60 μετά Χριστόν. Εξέγερση εναντίον της ρωμαϊκής κατοχής με ηγέτιδα τη Βοαδίκια. Ήταν η αρχαιότερη γυναίκα που ηγήθηκε ενός επαναστατικού κινήματος. Στις μέρες μας θεωρείται λαϊκή ηρωίδα της Βρετανίας. Η εξέγερση καταπνίγηκε από τους Ρωμαίους και η Βοαδίκια αυτοκτόνησε. Γύρω στο 100 μετά Χριστόν. Οι διάφοροι αρχηγοί των Κελτών προσαρμόζονται με τη θέλησή τους στις συνήθειες και τις ανέσεις των Ρωμαίων. 122. Αρχίζει η κατασκευή του τείχους του Αδριανού. 150. Το Λονδίνο αναπτύσσεται σε εμπορικό κέντρο ως κόμβος του δικτύου των ρωμαϊκών δρόμων στη Βρετανία. 380. Οι ρωμαϊκές λεγιώνες αρχίζουν να φεύγουν από τη Βρετανία, αφήνοντας απροστάτευτο τον κελτικό πληθυσμό. 450. Άγγλοι, Σάξονες και άλλα γερμανικά φύλλα εισβάλλουν στη Νότια Βρετανία και σπρώχνουν σταθερά τους Κέλτες προς τα δυτικά. 550. Ο μυθικός βασιλιάς Αρθούρος ήταν ένας Κέλτης αρχηγός που αντιστάθηκε στην εισβολή των Αγγλοσαξώνων. 563. Ο Άγιος Κολούμπα φτιάχνει ένα μοναστήρι από το οποίο προχωρά ο χριστιανισμός των Κελτών στη Βόρεια Αγγλία και στη Σκωτία. 597. Ο Άγιος Αυγουστίνος με μια ομάδα μοναχών έρχονται από τη Ρώμη στο Καντέρμπουρι και τους υποδέχεται ο παγανιστής βασιλιάς του Κέντ. 600. Οι Σκότοι, μια φυλή από τη Βόρεια Ιρλανδία, επεκτείνουν το βασίλειό τους στη Σκωτία. 780. Οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν τους Κέλτες στη Δυτική Αγγλία Ουαλούς, μια παλιά λέξη που σημαίνει ξένοι. 800. Οι Βίκινγκς αρχίζουν να εισβάλλουν στη Βρετανία. 866. Ένας μεγάλος στρατός από Δανούς Βίκινγκς καταλαμβάνει τη Γιόρκ στη Βόρεια Αγγλία και στη συνέχεια επεκτείνεται και προς τον Νότο. 1066. Οι Νορμανδοί, απόγονοι των Βίκινγκς στη Γαλλία, εισβάλλουν στη Βρετανία και ο Ουίλιαμ ο Πρώτος, ο κατακτητής, στέφεται τα Χριστούγεννα βασιλιάς. 1100. Ο Ερίκος ο Πρώτος γίνεται βασιλιάς της Αγγλίας. 1136. Κοντά στο βασιλιά της Σκωτίας σχηματίζεται η οικογένεια Στιούαρτ που θα γίνει αργότερα δυναστεία. 1154. Ο Ερίκος ο Δεύτερος ανεβαίνει στον Αγγλικό θρόνο. 1162. Ο Τόμας Μπέκετ, καγκελάριος του Ερίκου του Δεύτερου, πιέζεται από το βασιλιά και αναλαμβάνει αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. 1164. Ο Τόμας Μπέκετ
έχοντας έρθει σε σύγκρουση με τον Ερίκο το δεύτερο για τα δικαιώματα και την ανεξαρτησία της Εκκλησίας, πηγαίνει σε ένα μοναστήρι κοντά στο Παρίσι. 1170. Μετά από μια υποτιθέμενη συμφιλίωση με τον Ερίκο το δεύτερο, ο Τόμας Μπέκετ γυρίζει στο Καντέρμπουρι, όπου δολοφονείται από 4 υπότες του βασιλιά στον καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι. 1190. Αφού ο Ριχάρδος ο πρώτος, ο Λεοντόκαρδος, γίνεται βασιλιάς, προχωρεί συμμετέχοντας ως ένας από τους αρχηγούς της Τρίτης Σταυροφορίας. 1192. Ο Ριχάρδος ο πρώτος γυρίζει από τους Άγιους Τόπους μεταμφιεσμένος. Αναγνωρίζεται όμως ένα πανδοχείο στη Βιέννη και συλλαμβάνεται μέχρι η Αγγλία πληρώσει μεγάλα λίτρα. 1215. Ο βασιλιάς Ιωάννης υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα που ορίζει τα δικαιώματα του βασιλιά και τα δικαιώματα των υπηκόων του βασιλιά. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα στην ιστορία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. 1268. Αναφέρονται για πρώτη φορά οι φακοί και ακολουθούνται από την εφεύρεση των γυαλιών. 1296. Ο βασιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος ο πρώτος εισβάλλει στη Σκωτία, επιδίδεται σε σφαγές και φέρνει στο Westminster την πέτρα του πεπρωμένου. Η πέτρα του πεπρωμένου χρησιμοποιήθηκε για πολλούς αιώνες στη στέψη των βασιλιάδων. Τελευταία χρησιμοποιήθηκε το 1953 στη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης. 1328. Μετά από πολλές συγκρούσεις, οι Άγγλοι αναγνωρίζουν τη Σκωτία ως ανεξάρτητο και ξεχωριστό βασίλειο. 1337. Αρχίζει ο εκατονταετής πόλεμος Αγγλίας-Γαλλίας. 1350. Η δύναμη του νερού αρχίζει να χρησιμοποιείται σε νερόμυλους για επεξεργασία των υφασμάτων, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί σαν βήμα προς τη βιομηχανική επανάσταση. 1386. Ένα ρολόι που δείχνει μόνο τις ώρες τοποθετείται στον καθεδρικό ναό του Σάλτσμπουρι και ακόμα δουλεύει σήμερα. 1476. Ο Κάξτον δημιουργεί το πρώτο τυπογραφείο στην Αγγλία. 1509. Ο Ερίκος ο 8ος γίνεται βασιλιάς της Αγγλίας. 1510. Ο Ολλανδός Έρασμος και ο Άγγλος Τόμας Μόρ οδηγούν την αναγέννηση στο βορρά στην κατεύθυνση του χριστιανικού ουμανισμού. 1529. Ο Ερίκος ο 8ος κάνει τον Τόμας Μόρ καγκελάριο. 1533. Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι κηρύσει άγωνο το γάμο του Ερίκου του 8ου με την Κατερίνα της Αραγκών, αφού δεν μπορούσε να κάνει ένα αγόρι για διάδοχο. Έτσι μπορεί να ισχύσει ο γάμος του Ερίκου με την Άννα Μπολέιν. 1533. Η Άννα Μπολέιν κάνει μια κόρη που στο μέλλον θα γίνει η Ελισάβετ η πρώτη και αυτό ενοχλεί πολύ τον Ερίκο τον 8ο. 1534. Ο Ερίκος ο 8ος επιβάλλει την πράξη κυριαρχίας που αναγκάζει όλους να τον αποδεχθούν με όρκο ως επικεφαλή της Εκκλησίας της Αγγλίας. Δημιουργία της Αγγλικανικής Εκκλησίας. 1535. Ο Τόμας Μόρ αρνείται να πάρει τον όρκο της πράξης κυριαρχίας και αποκεφαλίζεται. 1536. Ο Ερίκος ο 8ος αρχίζει να μαζεύει τον πλούτο των μοναστηριών. 1536. Η βασίλισσα Άννα Μπολέιν αποκεφαλίζεται στον πύργο του Λονδίνου με την ατεκμηρίωτη κατηγορία της απιστίας. 1537. Η Τζέιν Σέιμουρ, η τρίτη σύζυγος, γεννάει τον επιθυμητό γιο του Ερίκου του 8ου, τον κατοπινό Εδουάρδο τον 6ο, και πεθαίνει 12 μέρες μετά τη γέννα. 1542. Η τέταρτη γυναίκα του Ερίκου του 8ου αποκεφαλίζεται με την κατηγορία της απιστίας. 1542. Η Μέρι Στιούαρτ, ο μόνος επιζήσας απόγονος του βασιλιά της Σκωτίας Τζέιμς του 5ου, σε ηλικία 6 ημερών γίνεται βασίλισσα της Σκωτίας. 1547.
Με τον θάνατο του Ερίκου του 8ου παίρνει τον θρόνο ο 10χρονος γιος του Εδουάρδος ο 6ος, ο οποίος πεθαίνει 6 χρόνια αργότερα. 1553. Ανεβαίνει στο θρόνο της Αγγλίας η Μαρία η Πρώτη, που δίνει όλη της την ενέργεια για την αποκατάσταση της καθολικής πίστης από την οποία είχε απομακρυνθεί η Αγγλία. 1554. Ο Τόμας Γουάιατ προκαλεί μια προτεσταντική εξέγερση εναντίον της Μαρίας της Πρώτης, αλλά αποτυχαίνει. 1554. Η Μαρία η Πρώτη κάνει ένα σοβαρό ατόπιμα για την Αγγλία της εποχής με το γάμο της με τον καθολικό διάδοχο του θρόνου της Ισπανίας. 1555. Οι Προτεστάντες μάρτυρες, αν και σχετικά λίγοι σε αριθμό, έδωσαν στη Μαρία την Πρώτη το όνομα «Η αιματοβαμμένη Μαρία», Bloody Mary, στην αγγλική ιστορία. 1558. Η Ελισάβετ η Πρώτη ανεβαίνει ειρηνικά στον αγγλικό θρόνο μετά την αναστάτωση που είχε προκαλέσει η βασιλεία της Μαρίας της Πρώτης. 1558. Η Μέρι Στιούαρτ της Σκωτίας παντρεύεται το διάδοχο του γαλλικού θρόνου που ένα χρόνο αργότερα γίνεται βασιλιάς των Γάλλων ως Φραγκίσκος ο Δεύτερος. 1560. Ένα χρόνο μετά που η Μέρι Στιούαρτ γίνεται βασίλισσα της Γαλλίας, ο άντρας της, βασιλιάς Φραγκίσκος ο Δεύτερος, πεθαίνει. 1561. Η Μέρι Στιούαρτ γυρίζει από τη Γαλλία στο Εδιμβούργο. 1564. Γεννιέται ο Ουίλιαμ Σέξπιρ. 1565. Η Μέρι Στιούαρτ παντρεύεται τον καθολικό εξάδελφό της, Ντάνλεϊ. 1567. Ο Ντάνλεϊ δολοφονείται με την παρότρινση του εραστή της Μέρι Στιούαρτ, τον οποίο εκείνη παντρεύεται 3 μήνες μετά. 1567. Τα γεγονότα αυτής της χρονιάς δίνουν την αιτιολογία και την ευκαιρία στους Προτεστάντες να εκθρονήσουν τη Μέρι Στιούαρτ. Τη διαδέχεται ο ενός χρόνου γιος της, Τζέιμς ο 6ος. Τον επόμενο χρόνο η Μέρι Στιούαρτ φεύγει από τη Σκωτία και πηγαίνει στην Αγγλία. 1569-1587. Συγκρούσεις μεταξύ Προτεσταντών και Καθολικών. Ο Πάπας Πίος ο 5ος αφορίζει τη βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ την Πρώτη. Τελικά η Μέρι Στιούαρτ αποκεφαλίζεται. 1596. Η εμφάνιση της τουαλέτας με καζανάκι. 1598. Ο Τζέιμς ο 6ος της Σκωτίας γράφει ότι δεν δέχεται πως οι βασιλείς που διορίζονται από το Θεό είναι υπεράνω των ανθρώπινων νόμων. 1600. Η βασίλισσα Ελισάβετ η Πρώτη εγκρίνει το καταστατικό της εταιρείας Ανατολικής Ινδίας που εγκαθίσταται ως μια εταιρεία εμπόρων στις Ανατολικές Ινδίες. 1600. Ο Άγγλος φυσικός William Gilbert δίνει το όνομα στον ηλεκτρισμό. 1601. Ο Σέξπιρ ανεβάζει το έργο του Άμλετ. 1603. Ο Τζέιμς ο 6ος της Σκωτίας κληρονομεί ειρηνικά το θρόνο της Ελισάβετ της Πρώτης και γίνεται ο Τζέιμς ο 1ος της Ενωμένης Αγγλίας Σκωτίας, δηλαδή Βρετανίας. 1604. Ο Βρετανός βασιλιάς Τζέιμς ο 1ος αρχίζει έναν σκληρό πόλεμο εναντίον του καπνίσματος που το θεωρεί μια συχαμερή συνήθεια. 1612. Η ίδρυση Εκκλησίας των Βαπτιστών στο Λονδίνο ήταν μια σημαντική στιγμή στην καθιέρωση αυτής της αίρεσης που ήταν η βασική μεταξύ των Προτεσταντών. 1616. Η Ποκαχόντας εντυπωσιάζει τους Βρετανούς με τον ερχομό της, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της. 1620. Ο Francis Bacon παρουσιάζει μια νέα φιλοσοφία της πειραματικής επιστήμης. 1621. Εμφανίζεται η πρώτη εφημερίδα. 1625. Το Αγγλικό Κοινοβούλιο προσπαθεί να κόψει τα φτερά του νέου βασιλιά Κάρολ του Πρώτου, βάζοντας ένα ετήσιο όριο στη δυνατότητα του βασιλιά να αυξάνει τους φόρους. 1628.
Το αίτημα δικαιωμάτων του Αγγλικού Κοινοβουλίου τονίζει το δικαίωμα των πολιτών για προστασία από τη βασιλική τυραννία. 1641 ως 1653. Ο εμφύλιος της Βρετανίας, με συνεχείς συγκρούσεις ανάμεσα στο βασιλιά Κάρολο τον Πρώτο και τα διαδοχικά κοινοβούλια και ανάμεσα στις διάφορες χριστιανικές αιρέσεις. Τελειώνει με την εκτέλεση του βασιλιά. 1653 ως 1658. Ο Όλιβερ Κρόμουελ, Άγγλος στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης, ανέλαβε τα ενία της Βρετανίας ύστερα από την εκτέλεση του βασιλιά. Προσάρτησε τη Σκωτία και την Ιρλανδία στην κοινοπολιτεία της Αγγλίας. Έγινε ευρύτερα γνωστός για τη συντηρητική πουριτανική πολιτική που ακολουθούσε. Ήταν πολέμιος του καθολικισμού. 1660. Το νέο κοινοβούλιο επαναφέρει τη βασιλεία και καλεί τον Κάρολο τον Δεύτερο να επιστρέψει ως βασιλιάς. 1665. Η μεγάλη πανούκλα στο Λονδίνο σκοτώνει 100.000 ανθρώπους μέχρι το τέλος του χρόνου. 1665. Ο Ισαάκ Νεύτον, στο σπίτι του, στην περιοχή Λίνκολνσάιρ, περνά μια δημιουργική περίοδο προβληματιζόμενος για τη βαρύτητα. 1666. Η μεγάλη φωτιά του Λονδίνου, που καίει 4 μέρες, καταστρέφει 12.000 σπίτια και 80 εκκλησίες. 1672. Τα πειράματα του Ισαάκ Νεύτον με το πρίσμα δείχνουν τη σχέση του μήκους κύματος με το χρώμα στο φως. 1690. Ο Τζον Λοκ δημοσιεύει το κείμενό του για την ανθρώπινη κατανόηση, τονίζοντας πως όλη η γνώση στηρίζεται στην εμπειρία. 1694. Ιδρύεται η Τράπεζα της Αγγλίας. 1707. Η πράξη της Ένωσης Αγγλίας και Σκωτίας ορίζει πως η Ένωση των Θρόνων τους, που είχε γίνει πριν από 100 χρόνια, δημιουργεί ένα βασίλειο με το όνομα Μεγάλη Βρετανία. 1710. Ο 25χρονος George Berkeley δημοσιεύει τις απόψεις του για την ανθρώπινη γνώση. 1719. Ο Ντάνιελ Ντεφόε δημοσιεύει το βιβλίο του Ρόβινσον Κρούσος, που θεωρείται το πρώτο βρετανικό μυθιστόρημα. 1726. Ο Ιωνάθαν Σουίφτ αρχίζει να δημοσιεύει τα σατυρικά ταξίδια του Γκιούλιβερ. 1739. Ο Ντέιβιντ Χιουμ δημοσιεύει τη διατριβή του για την ανθρώπινη φύση. Ο Χιουμ, μαζί με τον Μπέρκλι και τον Λοκ, αποτελούν τη βασική τριάδα του βρετανικού διαφωτισμού. 1763. Μια συνθήκη που υπογράφεται στο Παρίσι τελειώνει τον επταετή πόλεμο Βρετανίας, Γαλλίας και Ισπανίας. 1768. Στη Σκωτία αρχίζει η έκδοση της εγκυκλοπαίδειας Μπριτάνικα με μεγάλη επιτυχία. 1770. Το τριγωνικό εμπόριο που ελέγχεται από το Λίβερπουλ μεταφέρει με πλοία χιλιάδες Αφρικανούς σκλάβους στην Αμερική. 1776. Κατασκευάζεται από τον ΒΑΤ η πρώτη παραγωγική ατομηχανή που προωθεί τη βιομηχανική επανάσταση. 1776. Ο Σκοτσέζος οικονομολόγος Άνταμ Σμιθ δημοσιεύει το έργο του «Ο πλούτος των εθνών», που θεωρείται η πρώτη νεωτερική εργασία στα οικονομικά. 1783. Στη Συνθήκη του Παρισιού, η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 1787. Ο πρώτος στόλος, 11 πλοία μεταφέροντας 750 κατάδικους, φεύγει από το Portsmouth για την Αυστραλία. 1801. Η πράξη της Ένωσης συνδέει την Ιρλανδία με τη Βρετανία και σχηματίζεται το Ενωμένο Βασίλειο. 1802. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο περιορίζει την ημερήσια εργασία των παιδιών στα εργοστάσια στις 12 ώρες. 1814. Η Times, η παλιότερη ημερήσια αγγλική εφημερίδα, αρχίζει να εκδίδεται. Τυπώνεται σε ατμοκίνητο πιεστήριο. 1815. Νίκη της Βρετανίας εναντίον του Ναπολέοντα στο Βατερλό. 1818. Η Μέρι Σίλεϊ δημοσιεύει τον Φράγκενστάιν.
1819. Ο Λόρδος Βίρον αρχίζει την έκδοση σε διαδοχικά μέρη του έργου του Δον Ζουάν, ένα σατυρικό σχόλιο της σύγχρονης ζωής. 1819. Ο Βόλτερ Σκοτ δημοσιεύει το μυθιστόρημά του Ιβανόης. 1825. Αρχίζει να κυκλοφορεί το πρώτο τρένο. 1829. Γίνεται ο πρώτος αγώνας με βάρκες των πανεπιστημίων της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ. 1831. Ξεκινάει το πλοίο του βασιλικού ναυτικού για έρευνες των ακτών του νότιου ημισφαίριου, με το οποίο ταξίδευσε και ο Κάρλος Δαρβίνος για 5 χρόνια. 1837. Ανεβαίνει στο θρόνο η 18χρονη Βικτόρια και ξεκινά η Βικτοριανή εποχή. 1838. Ο Κάρλος Ντίκενς δημοσιεύει το βιβλίο του Oliver Twist. 1838. Το πρώτο ατμόπλιο διασχίζει τον Ατλαντικό και φτάνει στη Νέα Υόρκη σε 15 μέρες. 1840. Εμφανίζεται στη Βρετανία το πρώτο γραμματόσημο στον κόσμο. 1842. Επιβάλλεται η απαγόρευση χρησιμοποίησης στα ορυχεία αγοριών μικρότερων των 12 χρόνων και γυναικών οποιασδήποτε ηλικίας. 1843. Ο Κάρλος Ντίκενς εμφανίζει τον Σκρούτζ στη χριστουγεννιάτικη ιστορία. 1847. Περιορίζεται με νόμο η ημερήσια εργασία παιδιών και γυναικών στις 10 ώρες. 1847. Σε ένα συνέδριο στο Λονδίνο, ο Φρίντριχ Έγγελς προτείνει σε μια ομάδα ριζοσπαστών Γερμανών να αποδεχθούν το όνομα Κομμουνιστική Οργάνωση. 1847. Η Σαρλότ Μπροντέ, μία από τις 3 αδελφές Μπροντέ, δημοσιεύει το έργο Jane Eyre. 1847. Ο Άγγλος μαθηματικός George Bull περιγράφει την άλγεβρα στο βιβλίο του «Μαθηματική ανάλυση της λογικής». 1847. Η Έμιλι Μπροντέ δημοσιεύει το βιβλίο της «Ανεμοδαρμένα ύψη». 1849. Ο Κάρολος Ντίκενς δημοσιεύει το έργο του David Copperfield. 1849. Ο Κάρλ Μάρξ, διωγμένος από τη Γερμανία, εγκαθίσταται στο Λονδίνο. 1858. Η Ινδία μπαίνει κάτω από τον άμεσο έλεγχο της Βρετανικής κυβέρνησης. 1859. Ο Κάρλος Δαρβίνος δημοσιεύει την εργασία του για την εξέλιξη των ειδών μετά από 20 χρόνια ερευνών. 1859. Μια καμπάνα 13 τόνων τοποθετείται πάνω από το κοινοβούλιο του Λονδίνου. Σύντομα και ο πύργος του ρολογιού και το ρολόι παίρνουν το όνομα Μεγάλη Κορυφή, Big Ben. 1865. Ο μαθηματικός Οξφόρδης, Lewis Carroll, δημοσιεύει το βιβλίο του «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». 1867. Ο πρώτος τόμος του έργου του Μάρξ, «Το κεφάλαιο», ολοκληρώνεται στο Λονδίνο και τυπώνεται στο Αμβούργο. 1883. Ο Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον κυκλοφορεί το βιβλίο του «Το νησί των θησαυρών». 1884. Το Greenwich γίνεται διεθνώς αποδεκτό ως το σημείο από το οποίο περνά ο πρωτεύων μεσημβρινός. Γεωγραφικό μήκος 0. 1886. Ο Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον παρουσιάζει τη διπλή προσωπικότητα στο βιβλίο του «Dr. Jekyll και Mr. Hyde». 1887. Ο Sherlock Holmes εμφανίζεται στο πρώτο βιβλίο του Arthur Conan Doyle. 1889. Ο Bernard Shaw δημοσιεύει μια σειρά από κείμενά του με τίτλο «Δοκίμια για τον σοσιαλισμό». 1890. Ο πρώτος στον κόσμο ηλεκτρικός υπόγειος σιδηρόδρομος περνά κάτω από το ποταμό Τάμεση στο Λονδίνο. 1891. Ο Όσκαρ Ουάιλντ δημοσιεύει το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι». 1894. Κυκλοφορεί το βιβλίο του Κίπλινγκ
το βιβλίο της Ζούγκλας με ήρωα τον Μόγλι. 1897 ο Μπραμ Στόκερ δημοσιεύει τον Δράκουλα, ένα γοτθικό παραμύθι για βρικόλακες στην Τρανσυλβανία. 1897 ένας Βρετανός φυσικός προσδιορίζει τον κόνοπα τον Ανοφελή ως το έντομο που μεταφέρει την ελονοσία. 1898 ο Wells παρουσιάζει το βιβλίο του επιστημονικής φαντασίας «Ο πόλεμος των κόσμων» που περιγράφει μια εισβολή των Αριανών στη γη. 1898 ο Μαρκόνι δημιουργεί ένα εργοστάσιο για την κατασκευή ραδιοφώνων. 1904 το έργο του Μπάρν Peter Pan ανεβαίνει για πρώτη φορά σε θέατρο του Λονδίνου. 1905 ο μηχανικός Herbert Austin δημιουργεί ένα εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων. 1910 γίνεται η πρώτη πτήση αεροπλάνου πάνω από το κανάλι της Μάχης με κατευθείαν επιστροφή. 1912 το πλοίο Τιτανικός στο πρώτο ταξίδι για τη Νέα Υόρκη χτυπάει σε παγόβουνο και βυθίζεται. Πνίγονται 1513 επιβάτες. 1913 ο Άλφρεντ Γουάιτχεντ και ο Μπέρτραν Ράσελ ολοκληρώνουν την εργασία τους για τη μαθηματική λογική. 1914 Αύγουστος η Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. 1915 ο Σόμερσετ Μόμ δημοσιεύει το έργο του για την ανθρώπινη δουλεία. 1918 αρχή της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1918 δίνεται ψήφος στις γυναίκες άνω των 30 χρόνων. 1919 Συνθήκη των Βερσαλιών, το οριστικό τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920 κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο της Άγκαθα Κρίστη με τον Ηρακλή Πουαρό. 1921 το Κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας συγκαλείται για πρώτη φορά. 1928 ο Σκοτσέζος Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1928 το όριο ηλικίας για ψήφο στις γυναίκες γίνεται ίδιο με τους άντρες, τα 21 χρόνια. 1932 ο Άλντους Χάξλεϊ δημοσιεύει το μυθιστόρημά του «Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος». 1933 ο Αλεξάνδερ Κόρδα σκηνοθετεί τον Τσάρλς Λότον στην ταινία «Η ιδιωτική ζωή του Ερίκου του 8ου». 1936 το BBC αρχίζει τα τηλεοπτικά του προγράμματα. 1937 ο Άλαν Τιούρινγκ περιγράφει τις ιδιότητες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. 1938 Σεπτέμβριος ο Τσάμπερλεν κάνει το πρώτο από τα τρία του ταξίδια στη Γερμανία για να διαπραγματευτεί με τον Αδόλφο Χίτλερ. 1939 Σεπτέμβριος η Βρετανία και η Γαλλία, μην παίρνοντας καμιά απάντηση από το Χίτλερ για την κατάληψη της Πολωνίας, κηρύσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. 1940 ο Χένρι Μουρ δημιουργεί μια σειρά από σχέδια που δείχνουν τους Λονδρέζους να κοιμούνται τα βράδια στους υπόγειους σταθμούς για προστασία από τους βομβαρδισμούς. 1940 Μάιος μετά τη γερμανική εισβολή στις κάτω χώρες και το Βέλγιο, ο Ίνστον Τσότσιλ γίνεται πρωθυπουργός αντικαθιστώντας τον Τσάμπερλεν. 1940 Ιούνιος από το Λονδίνο ο Σαρλ ντε Γκολ απευθύνεται μέσω ραδιοφώνου στους Γάλλους λέγοντας πως είναι ο ηγέτης των ελεύθερων Γάλλων. Η Βρετανική κυβέρνηση τον αναγνωρίζει ως τον επίσημο ηγέτη των ελεύθερων Γάλλων. 1940 Σεπτέμβριος συνεχής νυχτερινή βομβαρδισμή του Λονδίνου από γερμανικά αεροπλάνα. 1941 Αύγουστος ο Ρούσβελτ και ο Τσότσιλ δημοσιεύουν ένα κείμενο που προβλέπει ένα μέλλον ελεύθερο από την τυραννία των Ναζί. 1944 ο Λόρενς Ολίβιε διευθύνει και πρωταγωνιστεί στην πατριωτική ταινία «Ερίκος ο Πέμπτος». 1944 6 Ιουνίου
η απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία, D-Day, η αρχή του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1944. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ με τους χειρισμούς του υπήρξε από τους καθοριστικότερους παράγοντες στην τελική νίκη των συμμάχων, ενώ καθιέρωσε και τον χαιρετισμό της νίκης με τα δύο δάχτυλα. V. Victory. Δεν υπήρξε γεγονός στο οποίο να μην ήταν πρωταγωνιστής. 1945 Φεβρουάριος. Η διάσκεψη της Γιάλτας. Συμμετείχαν Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν. 1945. Στο μύθο του George Orwell, «Η φάρμα των ζώων», ένα αδίστακτο γουρούνι, ο Ναπολέον, ελέγχει τη φάρμα χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του Στάλιν. 1946, 5 Μαρτίου, ο Winston Churchill σε λόγο του στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει πως ένα σιδερένιο παραπέτασμα, ένα iron curtain, έχει χωρίσει την Ευρώπη. 1949, ο George Orwell παρουσιάζει το βιβλίο του 1984, ένα μυθιστόρημα για έναν τρομακτικό ολοκληρωτικό κόσμο του μέλλοντος κάτω από το βλέμμα του μεγάλου αδερφού. 1950, το Συμβούλιο Ιατρικών Ερευνών στη Βρετανία συντάσσει μια έκθεση που συνδέει το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων. 1952, μετά τον θάνατο του Γεωργίου του Έκτου γίνεται βασίλισσα η Ελισάβετ η Δεύτερη. 1952. Βρετανός πανεπιστημιακός αποκρυπτογραφεί τη γραμμική β' γραφή, αποδεικνύοντας πως ήταν μια αρχαϊκή μορφή της ελληνικής γραφής. 1953. Ο Άιαν Φλέμινγκ δημοσιεύει το πρώτο του βιβλίο με ήρωα τον James Bond, πράκτορα 007. 1953. Ανακοινώνεται η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA. 1957. Ο David Lean γυρίζει την ταινία «Η γέφυρα του ποταμού Κβάι». 1960. Εμφανίζονται οι Beatles. 1960. Γυρίζεται από τον Robert Bolt η ταινία «Ένας άνθρωπος για όλες τις εποχές». 1962. Ο Peter O'Toole πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ο Λόρενς της Αραβίας». 1963. Ο Τζον Λε Καρέ δημοσιεύει ένα θρίλερ για τον ψυχρό πόλεμο με τίτλο «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο». 1965. Η Μάρκορτ Φοντέιν και ο Ρούντολφ Νουρέγεφ χορεύουν μαζί στο έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». 1965. Η Μαρία Κάλλας δίνει την τελευταία της παράσταση με την Τόσκα στο Λονδίνο. 1966. Η Μέρι Κουάντ λανσάρει το μίνι. 1969. Η πρώτη σειρά με τους Monty Pythons εμφανίζεται στη Βρετανική τηλεόραση. 1973. Η Βρετανία εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 1979. Η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται η πρώτη Βρετανίδα πρωθυπουργός γυναίκα και αρχίζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, μία από τις οποίες ήταν το κλείσιμο των ανθρακορυχείων της Βρετανίας.